Πέμπτο πρωτάθλημα, δεύτερο συνεχόμενο, ένα πρώτο σχολείο. Σίγουρα τώρα που ηρεμήσαμε και λίγο από τη μεγάλη επιτυχία της ομάδος, τα παιδιά μας χάρισαν μεγάλη χαρά σήμερα, διότι έπρεπε να βγάλουν εκτός από αυτά που δουλεύουμε όλη τη χρονιά, εκτός από το ταλέντο τους, εκτός από την ποιότητά τους, έπρεπε να βγάλουν και το DNA του Ολυμπιακού, την ψυχοσύνθεση, και το χαρήκαμε διπλά. Ήταν ένα πολύ καλό μάτς. Και ο αντίπαλος ήταν πολύ καλός, έχει πολύ καλή ποιότητα, έχει πολύ καλή ομάδα και αυτά τα παιδιά πρέπει να προσεχθούν και από τις δύο ομάδες για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν πας στη διαδικασία του πέναλτι, επειδή τα έχω ξαναπεράσει, θέλει πολύ συγκέντρωση, θέλει να είσαι προετοιμασμένος και τύχη, μας χαμογέλασε και το αφιερώνουμε αυτό σε όλη την Ακαδημία που δουλεύει από το πρωί στο βράδυ για να κάνει καλύτερα αυτά τα παιδιά, όχι μόνο σαν παίχτες για να φτάσουν στην πρώτη ομάδα, αλλά να γίνουν και καλύτεροι άνθρωποι. Ευχαριστώ και τη διοίκηση που μας παρέχει τα πάντα, και τον πρόεδρο και τον κύριο Παύλο, και εύχομαι καλή συνέχεια για αυτά τα παιδιά, αλλά τονίζω πρέπει να προσεχθούν και από τις δύο ομάδες, γιατί είναι κρίμα να χαθεί και αυτή η φουρνιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η επόμενη μέρα για αυτά τα παιδιά που δείχνουν ότι έχουν λαμπρό μέλλον. Η επόμενη μέρα, ειδικά εμείς που είμαστε νικητές, να πανηγυρίσουμε σήμερα και αύριο και από την επόμενη μέρα να δουλέψουν πιο πολύ, γιατί έχουν μεγάλες υποχρεώσεις τώρα. Έχουν ένα μετάλλιο ακόμα, μια κατάκτηση πρωταθλήματος, αλλά αυτό σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι αυτοσκοπός. Ο αυτοσκοπός είναι να φτάσουν στην πρώτη ομάδα και να βγάλουν το ταλέντο τους, γιατί κάπου χάνονται αυτά τα παιδιά, ίσως να φταίμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Πρέπει όμως να προσεχθούν, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο τα χρειάζεται αυτά τα παιδιά και έχουν πολύ μέλλον. Είναι μια επιβράβευση και για τη δική σας δουλειά, ατομικά. Σίγουρα είμαι και εγώ ικανοποιημένος, είναι το δεύτερο με τον Ολυμπιακό. Έχω πάρει και με τον Άρη και με τον Ολυμπιακό K15. Είναι στιγμές που είμαι από τους γερούς προπονητές, να μην κρυβόμαστε, διότι όλοι οι προπονητές δουλεύουν με αυτά τα παιδιά και θέλουν επιτυχίες. Εγώ έχω την τύχη να πανηγυρίσω 4 πρωταθλήματα και σίγουρα είμαι διπλά ικανοποιημένος, γιατί όταν δουλεύεις όλη τη χρονιά και φτάνεις στο τέλος, σίγουρα είναι το κερασάκι, και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χαρήκαμε. Θα τονίσω όμως ότι ο σκοπός της Ακαδημίας είναι να βελτιώνει τα παιδιά σε όλους τους τομείς, και εγώ προσωπικά σαν προπονητής το προσπαθώ αυτό κάθε μέρα, γιατί μου αρέσει πολύ και το ζω, αλλά και η διοίκηση που μας στηρίζει, όπως είπα προηγουμένως, για να γίνει πιο εύκολο το έργο το δικό μας απέναντι σε αυτά τα παιδιά που δουλεύουν. Ευχαριστούμε πολύ.